4, εμείς τι να πούμε. Και μάλιστα κοιτάγαμε να μην τους ντροπιάσουμε και να είναι και ορθογραφικά. Μαθαίναμε και το ΕΙ και το ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ. Τα μαθαίναμε, ναι, πια, ναι. Τα προσέχαμε πια την ΟΝΕΜΗ, να μην προσβάλλουμε το ΣΥΔΟ, να μην κάνουμε ρεζίλι τους ποιητές μας. Και πολύ προσέχαμε την ορθογραφία παρά αυτά που γράφαμε. Μην τυχόν και μας πούνε ότι ο ποιητής μας ήταν ανορθόγραφος. Εγώ καταλαβαίνω ότι όσο αγάπησες τις γυναίκες, τόσο αγάπησες και τα βιβλία. Ναι, ναι. Ε? Ναι, τα αγαπώ τα βιβλία πολύ. Ξέρεις, θα ανοίξεις, θα σου το πω. Όπου σε πάει το βιβλίο δεν σε πάει, ούτε το όνειρο ούτε το κύμα. Τα πιο μακρινά ταξίδια στα κάνει το βιβλίο. Τα πιο φανταστικά ταξίδια στα κάνει το βιβλίο. Πού βρίσκεις βιβλία? Πάντου βρεις. Αλλά να με δεις να κρέβω βιβλία από βιβλιοπωλείο, να με θαυμάξεις. Πιάνω συζήτηση με τον βιβλιοπόλη για τον εκδότη, για τον συγγραφέα, το βάζω παραμάσκαλ και είναι και ευχαριστημένος, με χαιρετάει και όλα που φεύγω. Όταν έχω λεφτά του τα πάω. Τι είναι αυτά, λέω, σου θα πάρει. Ναι. Αλλά δεν ξέρεις πόσο επιτίδιο σημαίνει να κρέβω βιβλία. Είναι αλήθεια ότι έχεις γνωρίσει και τη Σιμόν ντε Μπεμβουάρ? Ναι. Ναι. Πώς έγινε αυτό? Παίρνω από το Παρίσι, ο φίλος μου ο Παρίσις. Ο Θωμάς με φιλοξένησε εκεί, έψαχνα για δουλειά, με σύστησε εκεί στο. Ωραίο αντρογενό με το Σάθρη, ήταν πολύ ωραίο αντρογενό. Φοβεροί άνθρωποι, ανεπανάληπτοι. Πάω στα συλλαλητήρια. Πας ακόμη? Πάει ο κόσμος, δεν ξέρω εγώ, δεν έχω δικά προβλήματα. Κάνω αυτό που λέει ο Παλαμάς. Ρίξε το δαχτυλίδι σου Αραθώνα μέσα στο κανάλι του λαού. Και καμάρωνα τις κοπέλες. Ναι, σκοπέλα. Πάθος, ζωντάνια, ναι. Έτσι, ουργασμού, οντότητα να με διεκδικήσεις. Έχουν μια άλλη δύναμη οι γυναίκες που δεν την έχουν εμείς οι άντρες. Καλώς τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτή είναι η Ρόζα μου. Και αυτή εδώ, η Κατερίνα σου. Γεια σας. Λοιπόν, ο συγγραφέας, ο Κωνσταντής, ο ξαδερφός μου που σας έλεγα, θα πάτε τώρα εσείς σε ένα ωραίο μέρος να βλέπετε το φεγγάρι. Ή μάλλον όχι. Τι? Θα πάμε εμείς. Εσείς θα κάτσετε εδώ. Φύγαμε, έτσι. Όπως είπαμε. Το έργο το βλέπες? Όχι, δεν έχω τηλεοράσει τώρα. Αλλά ο Τσομίτης με κάλεσε εκεί στην Κεσαριανή. Είχαν ενδιάσει να τράβω και θέλανε οι ηθοποιοί να δουν σε ποιανού πετσί θα μπουν μέσα. Και εγώ ξαφνιάστηκα, πέσαν τα φλάσσα πάνω μου. Και αντέδρασα, άρχισα να κάνω προτάσεις γάμου. Και άρχισα από τη γυναίκα. Και την ρώτησα που κάνω τη γυναίκα. Ναι, εμένα μ' αρέσει, να την παίξουμε στα μαχαίρια. Και γίνεται το έλα να δεις. Έλα, γύψε, έλα εδώ, βρε. Έλα εδώ. Έχεις παίξει γυναίκα στα μαχαίρια? Να σου πω, ούτε στα ζάρια. Αλλά θα άξιζε τον κόπο. Θα άξιζε τον κόπο, μωρέ, ο άντρας να τσακώνεται ή για μια ιδέα ή για δύο γυναίκες. Γιατί δύο, μία δεν φτάνει? Κοίταξε, ανήψη. Ο άνθρωπος γενικά δεν είναι μονογαμικό ζώο. Είναι πολυγαμικό. Οι κοινωνικοί θεσμοί του βάλανε τα δάχτυλα και έβγαλε τα μάτια του. Ένα σου στήσε τώρα το φίλο μου, το Θοδωράκι. Γεια σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη βλακεία που έχεις κάνει για μια γυναίκα? Νομίζω δεν είναι βλακεία. Γιατί ό,τι κάνεις του υπαγορεύει η καρδιά. Που η αφιλότιμη σε προδίδει πολλές φορές. Όλα τα μέλη του σώματος γερνάνε. Τα μάτια, τα αυτιά, τα ποδάρια. Η καρδιά δεν γερνάει. Δεν γερνάει. Περνάω από έξω από γυμνάσια θηλαίων τώρα και πω τα γονατά μου. Έλεγες αλήθεια στη γυναίκα ή έλεγες ψέματα? Θα σου το πω άνεψη, τα μαθαίνεις πίστεψέ το. Μια φορά πήγα να πω μια αλήθεια και στραβούλησα τη γλώσσα μου. Έκτοτε τις έκοψε. Μόνο ψέματα μου λέω. Και είναι αλήθεια ότι τα πιστεύω πρώτος εγώ. Πώς ζεις τώρα? Λεφτά? Τώρα είμαι συνταξίουχος του ΝΑΤ. Ναι. Παίρνω 427. Κάθε 25 παίρνω τη σύνταξη. Την ημέρα είμαι αυτοκράτορας. Την άλλη μέρα υποφέρω αξιοπρεπώς. Αλλά εκείνη η μέρα καπνίζω 2 τσιγάρα. Τα χορταίνω.
Κοίταξε, ανεψυχή μου, ευτυχέστερος των θητών. Γιατί δεν ξέρω πού πάω. Δεν ξέρω πού βρίσκομαι και δεν ξέρω και τι μου γίνεται. Έχω εμπνεύσει ποιητές. Και κοιτάω και φτιάχνω και ποιητές. Του Τεύκουραν Θεία θα το βρεις ένα ποίημα που έχει γράψει για μένα. Απόψη η βραδιά είναι καλή, τόσο καλή. Μπορείς να πας να κοιμηθείς σε ένα παγκάκι αλήτη. Ναι. Συνεχίζεις να κοιμάσαι στα παγκάκια. Ναι. Ε? Και στα γεωφύρια. Πού μένεις τώρα? Όπου δυο και εγώ τρεις. Ευτυχώς, δεν με απασχολεί. Περιουσίες δεν έχεις, ε? Ευτυχώς. Δεν νιώθω σαν λίγκαρος. Δεν με βαραίνει η ιδιοκτησία στις πλάτες μου. Πώς σου φαίνεται σήμερα το πέραμα? Καλό είναι, μωρέ. Τι φταίει το πέραμα? Πάει. Έδωσε ζωή σε χιλιάδες αστέγους, σε χιλιάδες φτωχούς. Έρχονταν στο πέραμα και από άλλες συνοικίες και βρίσκανε μεροκάματα άνθρωποι. Επιτρέπεται μια κοινωνία ορθολογιστική να έχει ανέργους? Επιτρέπεται? Από πού προέρχεται η ανεργία? Τους πολιτικούς προέρχεται. Πού προέρχεται? Τσουνάμι είναι? Η ανεργία είναι τσουνάμι? Είναι φυσικό φαινόμενο? Σεισμός είναι? Καταποντισμός είναι? Δεν έχεις σε εκτίμηση τους πολιτικούς, ε? Να σου πω καθόλου. Θυμάσαι εσύ κανέναν υπουργό, πρωθυπουργό στα χρόνια του Μπετόβεν? Σε ρωτάω. Θυμάσαι να μου πεις? Έναν. Τον Μπετόβεν, όχι για την εποχή. Έτσι. Λένε ότι ο Βάρναλης που αγαπούσε σαν και σένα τις γυναίκες, όταν είχε μεγαλώσει πια, το ρωτήσανε ποιες γυναίκες του άρεσαν. Και ο Βάρναλης απάντησε: η γυναίκα του άλλου, παιδί μου. Η γυναίκα του άλλου. Μας αρέσει πάντα. Η γυναίκα του άλλου. Ποιες γυναίκες σου άρεσαν? Ενώ οι μεγαλύτερες από σένα γυναίκες ή οι μικρότερες? Όταν ήμουν μικρός, έδινα το βασιλικό μου άντερο για τις ασπρομάλες. Τώρα προφανώς γέρασα. Άρεσαν να μ' αρέσουν οι μικρές γυναίκες. Τα ίδια θα πάθεις και εσύ, μη στον αγόριες. Δεν τον αγόριες. Σου εύχομαι να γεράσεις και θα τα δεις. Δεν την πράξω, θα τα δεις αυτό το πράγμα. Πάμε. Πάμε. Πάμε να πούμε καμιά ρετσίνα. Πάμε. Έλα, πάμε. Ναι. Παράξενος άνθρωπος. Σε μια ζωή χώρεσε ένα μυθιστόρημα. Φυλακές, έρωτες, βιβλία, δουλειές του ποδαριού, ταξίδια και ξανά έρωτες. Και παρέμεινε ακούραστα περιθωριακός και υπερήφανος. Θα την πάθω πως την έχουν πάθει όλοι, γιατί γυναίκες όλες είσαστε μια πόλη που μας τα κάνετε όλα ρόιδος στην πεζή μας τη ζωή. Θα με γράψεις για κορόιδο την αυλή. Το τελευταίο ραντεβού μας στο αγαπημένο του στέκι στον Κεραμικό δέχτηκε να πραγματοποιηθεί την ημέρα που θα εισέπρατε τη σύνταξή του. Ο Μουρσελάς μου είπε ότι τελικά παντρεύτηκες μια γυναίκα που σου χρωστούσε λεφτά από τα βιβλία που της έδινες και σου λέει παντρέψουμε να πατσίσουμε. Να ξαπλήσουμε. Όταν βγήκα από τη φυλακή έκανα τον πλασέ βιβλίο. Άκαρπος επιχείρηση. Ό,τι είχε μου δώσει η κοπέλα. Μου δώσε τον εαυτό του. Ας είναι ευλογή. Έχεις βγάλει συμπέρασμα για τη ζωή? Ζωή είναι όμως. Και όσο πιο αντίξω είναι, τόσο όμορφότερη είναι. Εγώ θα σου πω, 100 χρόνια να ζήσεις δεμένος με ένα καπίστρι σε ένα παλούκι. Να είναι περίγυρος 30 μέτρα η ζωή είναι αυτή. Εγώ θα ευχόμουν και στη νέα γενιά να πάθει και να μάθει. Να μην την βγάλει αυρόχης ποσή τη ζωούλα του. Γιατί είναι χαράμι. Είναι στράφι. Αν δεν νιώσεις την ικανοποίηση να κρατιέσαι από τα χέρια σου στη ζωή, δεν είναι ζωή. Ναι. Είναι σύμπτωση. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γκρεπετούμενα δεν βρίσκουν. Soundcheck.